Να ευχαριστώ τους συντρόφους καταρχήν πάρα πολύ, τους συντρόφους της ΔΕΑ και του Air Project για την... Ναι, εντάξει, εντάξει, για τη σημερινή πρόσκληση. Να διαβεβαιώσω τον σύντροφο που με ανήγγειλε ότι έχουμε πλήρη συνείδηση ότι η επίκληση της Επανάστασης δεν λέει και πάρα πολλά αν δεν βρεις δρόμους για να την προωθήσεις, και αυτό είναι το άγχος και η αγωνία όλων μας. Και θα ήθελα να πω ότι στη δική μου την παρέμβαση, ελπίζω να είμαι στο χρόνο, θα μιλήσω μόνο για το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το ζήτημα της αριστεράς και των προϋποθέσεων της ελληνικής, της ανασυγκρότησης και της, του κινήματος και της αριστεράς είναι κάτι πολύ ευρύτερο και δεν μπορούμε να τα λέμε όλα παντού. Η Ευρωπαϊκή Σύντροφη Ένωση λέμε ότι είναι ένας υλοποιημένος νεοφιλελευθερισμός. Γιατί με τις συνθήκες, τη δομή και τη σχέση της με τις κυρίαρχες τάξεις αποτελεί όπλο, όργανο στα χέρια των πολυεθνικών και του κεφαλαίου για την εκδήλωση της επίθεσής του, για το ξεπέρασμα της καπιταλιστικής κρίσης σε βάρος των εργαζόμενων και του λαού. Οι συνθήκες της, από την ίδρυσή της, προφανώς προωθούν τις βασικές ελευθερίες του κεφαλαίου. Όμως, ειδικά από το 2011 και μετά, επιβάλλουν την πολιτική της λιτότητας και των αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων, με σύνολο συνθήκων που αναιρούν πλήρως τη δυνατότητα λαϊκής κυριαρχίας, καθώς μεταφέρουν τον έλεγχο και τις αποφάσεις στη γραφειοκρατία των Βρυξελών. Δημοσιονομική πειθαρχία, 3% έλλειμμα, 60% χρέος, ευρωπαϊκό εξάμεινο διαβούλευσης και έγκρισης... Ευρωπαϊκό εξάμεινο διαβούλευσης και έγκρισης των προϋπολογισμών από τις Βρυξέλλες, σύστημα προειδοποιήσεων και τελικά τιμωρίας σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ξέρουμε, σύντροφοι, ότι πρόσφατα υπήρξε στα μέσα του Οκτώβρη διαδικασία προειδοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Ισπανία και Πορτογαλία, διότι δεν τηρούν τους δημοσιονομικούς κανόνες, με φόβητρο την μη έγκριση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, τα οποία από το 2012 και μετά έχουν συνδεθεί άμεσα με την υλοποίηση των αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων. Η δομή, σύντροφοι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι βαθιά αντιδημοκρατική. Η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο κυρίαρχος ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο διακοσμητικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η διασύνδεση του μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πυρήνες μέσα στο κράτος, έξω από τον έλεγχο των κυβερνήσεων, για να συνδεθώ και με αυτό που είπε ο προηγούμενος σύντροφος πριν για το ζήτημα του κράτους και του αντιδραστικού ρόλου που παίζει. Αν υπάρχει, σύντροφοι, η έννοια μεταδημοκρατία, η έννοια αυτή ταιριάζει με το σημερινό τερατώδη μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι κομμένος και ραμμένος να εξυπηρετεί τα λόμπι των πολυεθνικών και του τραπεζιτικού κεφαλαίου. Αυτός, σύντροφοι, ο μηχανισμός δεν αλλάζει. Η ρήξη και αποδέσμευση από το μηχανισμό αυτό είναι, κατά τη γνώμη μας, μονόδρομος. Δεύτερο σημείο. Δεν μπορούμε, σύντροφοι, και δεν πρέπει να κρύψουμε το πρόβλημα Ευρωπαϊκή Ένωση και τον τρόπο που συνδέεται με τις εσωτερικές εξελίξεις. Δεν πρέπει, γιατί προφανώς αποτελεί τη δύναμη κρούσης σε όλες τις αντιλαϊκές επιλογές. Δεν μπορούμε, γιατί στην Ευρώπη αναπτύσσεται ένα ισχυρό ευρωσκεπτικιστικό ρεύμα από δεξιές εθνικιστικές θέσεις. Ο μόνος, σύντροφοι, τρόπος να αντικρουστεί το ρεύμα αυτό είναι να υπάρξει ισχυρότατη σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση από αντίθετη σκοπιά. Από τη σκοπιά των εργατικών λαϊκών συμφερόντων, από τη σκοπιά της λαϊκής κυριαρχίας, από τη σκοπιά της αντικαπιταλιστικής και διεθνιστικής πάλης. Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι δεν έρχεται καθόλου σε αντίθεση και αντίθετα η αντικαπιταλιστική και διεθνιστική πάλη των λαών στην κατεύθυνση μιας νέας εθελοντικής ενοποίησης των λαών σε μια άλλη ένωση, σε μια άλλη προοπτική, είναι όρος για να υπάρξει αριστερά στην Ευρώπη. Τρίτον, η ρήξη, σύντροφοι, και η μεταρρύθμιση με την Ευρωπαϊκή ή η μεταρρύθμιση, η δυνατότητα μεταρρύθμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη δική μας τη γνώμη, κρίθηκε στην ελληνική εμπειρία. Η εμπειρία, σύντροφοι, της Ελλάδας μετά το δημοψήφισμα, αυτά που είπε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, είναι χαρακτηριστικά και νομίζω ότι αποδεικνύουν. Είναι ότι η απειλή και μόνο ότι θα θυχθούν τα μνημόνια μας έφερε μπροστά σε έναν κεραυνοβόλο πόλεμο, σε έναν κυριολεκτικό blitzkrieg των συνασπισμένων δυνάμεων της ελληνικής αστικής τάξης
του μπλοκ των πολιτικών αστικών δημοκρατικών δυνάμεων, αστικών μνημονιακών δυνάμεων και των ευρωπαϊκών θεσμών, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Οι δυνάμεις σύντροφοι του πολυεθνικού και χρηματιστικού κεφαλαίου δεν θα δώσουν κανένα χρόνο. Η σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολιτικού χαρακτήρα και αφορά την κατεύθυνση των πολιτικών και ταξικών επιλογών που κάνει ένα κίνημα ή μια κυβέρνηση στο μέτρο που υπάρχει μια κυβέρνηση που θέλει να συγκρουστεί. Κατά τη δική μας τη γνώμη, η σχετική διάκριση ή η απόλυτη διάκριση ρήξης με την Ευρωζώνη, ρήξης με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ρεαλιστική, εκτός αν υπάρχει η σκέψη ότι είναι δυνατόν να υπάρχει μία ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής με αφετηρία ένα άλλο νόμισμα, όπου αυτό όμως, σύντροφοι, είναι ένα άλλο πολιτικό σχέδιο από το πολιτικό σχέδιο μιας διεθνιστικής και αντικαπιταλιστικής ρήξης με τον υπεριαλιστικό μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, σε κάθε χώρα, σε κάθε λαό, όσο αντιμετωπίζει μόνος του τη συνασπισμένη δύναμη των πολυεθνικών και του κεφαλαίου, όσο και αν οργίζεται, θα κυριαρχεί το δεν γίνεται τίποτα. Όπως υπόθηκε και πριν από τον σύντροφο τον Ταβανέλο, αν υπάρξει ένα διεθνιστικό ρεύμα, ειδικά με την αριστερά των κομβικών για τον καπιταλισμό χωρών, Γαλλία, Ισπανία κτλ., που βάλει καθαρά από ταξικές και διεθνιστικές θέσεις το ζήτημα της ρήξης, αποδέσμευσης, διάλυσης από τον υπεριαλιστικό αυτό μηχανισμό και της δημιουργίας μιας νέας ενότητας των λαών, εθελοντικής, δίκαιης, στο δρόμο για μια άλλη κοινωνία, είναι σίγουρο ότι οι εκβιασμοί των καπιταλιστικών χωρών, των καπιταλιστικών κρατών, των κυρίαρχων τάξεων, ντόπιων και διεθνών, πολύ γρήγορα θα χάσουν κάθε δύναμη. Γι' αυτό και εμείς ελπίζουμε πραγματικά ότι η ελληνική εμπειρία θα αξιοποιηθεί μαζί με τους αγώνες που θα έρθουν, για τους οποίους δεν χρειάζεται καμία κατάθλιψη, παρά μόνο δύναμη ότι μπορούμε να συγκροτήσουμε το κίνημά μας. Θα χρησιμοποιηθεί λοιπόν και από τους συντρόφους μας στις χώρες του αναπτυγμένου καπιταλισμού, για να μπορέσουμε πιο αποφασιστικά να ακολουθήσουμε το δρόμο της ταξικής και διεθνιστικής ρήξης με τον υπεριαλιστικό μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ και πάλι για την πρόσκληση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον